Υπάρχει άλλη ερώτηση? Για άλλο θέμα, ναι. Τελειώσαμε με αυτό. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Να ρωτήσω εγώ ένα άλλο θέμα. Επίσης, χθεσινή απόφαση. Αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή και δίνει ευκρινήσεις για το διαγωνισμό για τα ψηφιακά υδρόμετρα, τα σύρματα. Επικαλούμενοι ένα έγγραφο διευκρινήσεων. Ρωτάμε το εξής. Από πού προέκυψε αυτό το έγγραφο των διευκρινήσεων? Ποιος το συνέταξε? Δεύτερον, ποιος συνέταξε τις διευκρινήσεις της? Από την απόφαση δεν φαίνονται τέτοιο πράγμα. Στο ίδιο θέμα, υπάρχει επιτροπή συμβουλευτική για αυτό το έργο. Πρόεδρος αυτής της επιτροπής ορίστηκε ένας καθηγητής από το Χωροκόπη Πανεπιστήμιο. Πώς δεν προέκυψε? Πού τον βρήκαμε? Στο ίδιο θέμα, τη μελέτη, την αρχική μελέτη με βάση την οποία κινηθήκαν διαδικασία, την έκανε ένας πηγαϊκός Αθένας. Επίσης, πώς δεν προέκυψε ο συγκεκριμένος πηγαϊκός? Να απαντήσω, κύριε Ράμον. Προφανώς, ναι. Είναι μια διαδικασία ενός διαγωνισμού. Η Επιτροπή αποφασίσαν τα παιδιά της Τεχνικής Υπηρεσίας, κάποιο γνωστό τους καθηγητή εξειδικευμένο στην τηλεμετρία, να τον βάλουν σαν τεχνικό σύμβολο για την διαδικασία της Δημοπρασίας. Αυτό έγινε. Για τα άλλα. Άρα οι ερωτήσεις που πέφτουν στο σύστημα βγαίνουν, αποφασίσαμε να τα βγάλουμε στην οικονομική για να υπάρχει μια αδιαφάνεια στη διαδικασία του διαγωνισμού. Δηλαδή το έγγραφο προέκυψε? Από ερωτήσεις που μπαίνουν στο σύστημα. Ναι, από τους ενδιαφερόμενους. Από τους ενδιαφερόμενους, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εγώ δεν ξέρω. Και άλλες θα έρθουν ερωτήσεις. Τεχνική. Η τεχνική υπηρεσία, η επιτροπή. Η τεχνική υπηρεσία τη συνέταξε αυτές. Η παράταση έδωσε και παράταση. Ναι, εντάξει, αυτά ήταν η επιτροπή. Για κάποιο λόγο, δεν είναι τυπικό, για κάποιο λόγο έδωσε η παράταση. Για να απαντηθούν οι ερωτήσεις. Για να απαντηθούν οι ερωτήσεις. Και από ό,τι ξέρω και άλλες ερωτήσεις. Δεν είναι τυπικό αυτό. Αφού είναι η ουσία, αφού είναι οι φωτογραφίσεις. Η επιτροπή συμβουλευτική για το έργο ασχολείται για να θέσει διευκρινήσεις. Ασχολείται, από ό,τι ξέρω, δεν ασχολείται. Γι' αυτό λόγω την παράταση. Ασχολείται και. Γι' αυτό λόγω την παράταση. Έκανε την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, από ποιον? Από την Επιτροπή. Από την? Και Επιτροπή. Και Επιτροπή. Του Δήμου, τη μηχανικού, εδώ η Επιτροπή που υπάρχει. Τεχνική υπηρεσία δηλαδή. Ναι. Και αν ασχοληθήκαν. Και γι' αυτό δόθηκε η παράταση, για να δοθούν οι απαντήσεις. Δεν ρωτώ αυτό. Τι ρωτάς? Ασχολήθηκε μόνο η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Ναι, ο Δήμος δεν ασχοληθεί ούτε ο αντιδήμαρχος. Αυτοί ασχολούνται. Εννοείται, αυτοί ασχολούνται. Να συνεννοηθούμε, μιλάμε ελληνικά. Ναι, τις δημοπρασίες. Με τις διευκρινήσεις, τη σύνταξη του εγγράφου διευκρινήσεων, ασχολήθηκε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Προφανώς. Αυτή τώρα. Προφανώς, ναι. Ασχολήθηκε ο μηχανικός της Αθήνας. Δεν το ξέρω αυτό. Ασχολήθηκε η επιτροπή που συμβουλεύει για το έργο. Υπό τον κύριο καθηγητή. Αυτό είναι συμβουλευτικό χαρακτήρα, μπορώ να απαντήσω τη μηχανική. Ούτε αυτό το ξέρετε. Όχι, γιατί αυτό ασχολείται η επιτροπή, δεν ασχολείται ο Δήμαρχος και αντιδήμαρχε. Όχι, κύριε Ράμον, δεν ασχολούνται ο Δήμαρχος και αντιδήμαρχε. Ασχολούνται οι επιτροπές. Ασχολείται η τεχνική υπηρεσία. Στους διαγωνισμούς, και άλλοι διαγωνισμοί έχουν γίνει. Αυτή είναι η διαδικασία. Οι υπηρεσίες ελέγχονται. Έχουν γίνει 30 δημοπρασίες. Δεν ασχολείται ο Δήμαρχος με αυτά και αντιδήμαρχε. Τις επιτροπές. Κύριε Ράμο. Βεβαίως σε αυτές τις ερωτήματα, εγώ τα βρίσκω λογικά να κατατεθούν και να απαντήσει η τεχνική υπηρεσία όπως τα θέσαμε. Αν ασχοληθήκανε, μπαίνει ζήτημα πώς γίνεται μία προκήρυξη με βάση μια μελέτη που χρειάζεται μετά ένα πολυσέγγιο κείμενο διευκρινήσεων. Έτσι γίνεται πλέον τώρα, σε όλους τους διαγωνισμούς, κύριε Ράμο. Έτσι γίνεται τώρα. Με ερωτήσεις τώρα. Επειδή κάνουν οι άλλοι, δεν κάνουν κι εγώ. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Αυτό είναι. Είμαστε Δήμος εδώ. Αυτό είναι.
με προσωπικό που πληρώνεται και με έξοδα. Ναι, αυτό γίνει πλέον. Ερωτήσεις τώρα. Ξέρετε ότι ένας διαγωνισμός τώρα, ήδη με τον καινούργιο νόμο που ισχύει, πάει ένα μήνα πίσω. Πάρτε αυτό το ποσό και αυτή τη μελέτη για κάτι αυτό το έργο. Αυτό θέλετε να μου πείτε. Αυτό γίνεται, δεν το ομολογείτε κατά αυτόν τον τρόπο. Ότι παντού έτσι γίνεται. Κύριε Ράμο, ελέγχεται από τα Υπουργεία, ελέγχεται από τον Τρίτσι, ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, ελέγχεται παντού. Ελέγχεται από την Επίτροπο, ελέγχεται από 100 ελεκτικούς μηχανισμούς. Μα τι λάθος με από 100 ελεκτικούς μηχανισμούς ελέγχονται όλα αυτά. Αφήστε αυτά, μωρέ. Όχι, αφήστε αυτά. Ξέρετε ότι μας έχουν ακυρώσει και έργα γιατί δεν ήταν σωστή διαδικασία. Τι μας λέτε τώρα. Τι ακυρώσετε τα. Όχι εσείς. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί γιατί βρήκανε κάποιο λάθος. Έχετε συγχωροχάρτη. Όχι συγχωροχάρτη. Πήγαμε στο συμβούλιο. Όχι κύριε. Πήγαμε στο ελεκτικό συνέδριο κύριε Ράμος. Τι είχατε κάνει εσείς προσφυγή. Για το 1 εκατομμύριο αν θυμάστε. Τι είχατε κάνει. Για το 1 εκατομμύριο αν θυμάστε. Καμία. Πήγε στο ελεκτικό συνέδριο. Λες ψέματα, καμία προσφυγή. Εμείς ποτέ. Τα λέτε. Το έχουμε πει. Γίγατε, ακούστε με λίγο, βγήκατε και το καταγγείλατε. Πήγε στο Συμβούλιο της Επικράτησης, πήγε στο Συμβούλιο, στο Ελεκτικό Συνέδριο. Έγινε δικαστήριο. 11 δικαστές ήταν. Είμαι εδώ στη συνεδρίαση και στον κόσμο της περιοχής και άλλο προσφυγή. Και μην τα μπερδεύεις. 11 δικαστές ήταν. Μην τα μπερδεύεις. Εάν θέλετε κάποιες διευκρινήσεις, κύριε Ράμο, εάν θέλετε κάποιο διευκρινιστικό, να σας στείλει με email. Για να μην καθυστερούμε, εγώ κρατάω αυτά που απαντήσατε και είναι. Πρώτον, η Επιτροπή έκανε, η Τεχνική Υπηρεσία έκανε αυτά τη μελέτη, άρα χρειαστήκαμε οι διορθώσεις και έγιναν πάλι από αυτούς. Δεν ξέρετε αν ασχοληθήκαμε κύριοι και επίσης η Τεχνική Υπηρεσία, τα παιδιά όπως υπόθηκε ακριβώς, προτείναν το μηχανικό της Αθήνας, έχει καμία σχέση με την περιοχή μας. Ναι ή όχι. Δεν το ξέρουμε. Εκεί. Εγώ δεν το ξέρω, δεν το ξέρουμε ρε τον άνθρωπο. Δεν είναι προσωπικό πάνω. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρουμε. Έχει καμία σχέση με την περιοχή μας. Να πάρω να ρωτήσω. Δεν υπάρχει απάντηση, δεν λέω ότι όχι. Λοιπόν, τότε για αυτούς ευθύνεται πάλι η Τεχνική Υπηρεσία που τους πρότεινε. Αυτές τις ερωτήσεις απαντάμε και θα δούμε στη συνέχεια. Τα βλέπω. Τον αφήνεις.